Αθόρυβη φάση, αλλά έγινε μεγάλη φάση για τον Παναθηναϊκό. Στο τέλος, προσώπως έδειξαν οι αμυντικοί του Ινίου, ψηλά η μπάλα, αφήνει την μπάλα για κάποια δευτερόλεπτα χαμένα. 3 λεπτά, 3 λεπτά, είναι παίκτης κάτω, είναι παίκτης κάτω, σκόθηκε τώρα, κερδισμένα κάποια δευτερόλεπτα όμως. Έχω χρόνο να βγάλω σένα, βγάλω φάσο. Φάουλ είναι. Τρέχει να κερδίσει κάποια λεπτά, κάποια δευτερόλεπτα. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού βλέπει την προσπάθεια των παιδιών του. Βλέπει ότι μπορεί ο Παναθηναϊκός να πάρει κάτι σήμερα στο γήπεδο της Γαρύπας. 2 λεπτά ακόμα, αγωνία και στους φίλους εδώ που είναι αρκετοί σήμερα εδώ στο γήπεδο της Γαρύπας για τα δεδομένα της ΓΑΜΑ ΕΨΗ. Εδώ είναι ο κόσμος που έχει την αγωνία του και όλα έτοιμα για να μην χάσουμε και τη φάση για την εκτέλεση του φάουλ. Σφυρίζει ο διαιτητής, εκτελέστηκε, ψηλά η μπάλα, φάουλ, offside, υπόδειξη, offside, υπόδειξη, το βοηθό και μια αλλαγή για λόγους τακτικής προφανέστατα. Ο κύριος Ξυπάκης εδώ, το νούμερο 6, θα το ρίξει τον αγώνα στην πρώτη ευκαιρία, να ροκανίσει και λίγο χρόνο. 2-1 το σκορ. 1,5 λεπτό πριν τη λήξη, Κέντι, αφού κάτσε παλιά. Μακρύνεται και αυτή τη φορά. Μάχες εκεί. Μάχες. Ρουμελιώτης θα πάει πρώτος στην μπάλα. Ρουμελιώτης πήγε πράγματι πρώτος στην μπάλα. Σκόνει την μπάλα εκεί, ξανά διεκδικήσιμη. Ρουμελιώτης πάει να κλέψει πάλι. Είναι μανούλα στο κλέψιμο ο Μάριος. Κάνει τις φορές στον αγώνα σήμερα. Βάλει και ένα γκολ, το πρώτο. Με το εσωτερικό αριστερό ρε! Βάλει το αριστερό πια! Δίκα. Βγάζω την τρέλα όλο! Φωνές από τον κύριο Ξυπάκη. Δεν πιστεύει τα μάτια του ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Κοντεύει η ώρα της αλλαγής. Μπήκαμε ήδη στις καθυστερήσεις. Βλέπω εδώ και κάποια τρόπια. Πότσι! Κέντι! Δεν μπόρεσε να κατεβάσει την μπάλα. Παίξε! Πρόβλημα, κράμπα. Είχε προσπάθεια. Γι' αυτό δεν μπόρεσε να κάνει κάτι και ο Κέντι. Είναι ο παίχτης κάτω. Πάθη κράμπα ο Κέντι στην επίμαχη φάση. Μεγάλη προσπάθεια από τους παίκτες των δύο ομάδων. Ώρα της αλλαγής τώρα. Καταλληλότερη για τον κύριο Ξυπάκη. Είμαστε καθυστερήσεις μισό λεπτό. Κάτι θα ροκανίσουμε και εδώ. 2-1 το σκορ. Το Γκέντι θα βγάλει, το παιδί έπαθε κράμπα, βλέπετε σέρνει το πόδι του, υπέροχο παιχνίδι το Γκέντι, Πότσι. Κεβίν, εδώ θα αποχωρήσει, ένα υπέροχο παιχνίδι και μια φορά ακόμα και σίγουρα εδώ, γκαλιά από το Μίμη, το Σφακιανάκι. Ένα κόρνερ, 1,5 λεπτό καθυστερήσεων είμαστε και ευκαιρία του Αχμέτ εδώ τον παίκτη του Παναθηναϊκού στην εκτέλεση του κόρνερ.
απευθείας θα είναι όπως δείχνουν όλα. Ναι, πράγματι. Ψηλά η μπάλα. Out. Λήξη πολιορκίας. Και άλλη μια ευκαιρία. Πέρασε για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Πλησιάζουμε το δεύτερο να το καθυστερήσουν. Δεν ξέρουμε τελικά πώς θα υποδείξει. Πάμε, πάμε. Πίσω, φωνές από τον τροματοφύλακα, πρώτο στην μπάλα, σιγουριά και κάτω, κερδίζει και κάποια δευτερόλεπτα. Δεν ξέρουμε τον χρόνο που έχει υποδείξει. Ο ρέφερι δεν θα είναι πολύ πάνω τα 3 λεπτά όμως, τα οποία σε λίγο συμπληρώνουμε. Φάουλ, φάουλ στον κεντρικό αμυντικό, έξυπνα. Έξυπνα το πήρε ο παίχτης. Αγωνία σε όλο τον κόσμο εδώ, αγωνία και στον πρόεδρο το Μαθιουδάκη, το Μιχάλη. Εδώ είναι όλοι τους. Οι φιλάθλοι, οι φιλάθλοι. Εδώ. Γιαννάκης. Σκομμένη σημαία, ο Ρουμελιώτης offside. Κοιτάει το ρολόι του ο ρεφ. Μπάλα πίσω του τερματοφύλακα του Πόη. Τρέχει με όσες δυνάμεις από μένα να πιέσει ο επιθετικός. Και είναι η λήξη, ναι, λήξη, λήξη. Βρήκε νική 3 την ομάδα του Ινίου, 2-1. 3,5 λεπτά καθυστερήσεων, δεν είχαμε και πολλές. Ένα όμορφο παιχνίδι, έφτασε στο τέλος. 2-1. Ίνι, εδώ ο προπονητής του Παναθηναϊκού να συγχαρεί τους αντιπάλους. Εδώ, έτσι επιβάλλεται, έτσι πρέπει να γίνει και έτσι γίνεται. Με προσπάθεια στα πρόσωπα του Ρουμελιώτη, εδώ των παιχτών, σειρκάς πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός, φιλάθλοι, άλλοι ευχαριστημένοι, άλλοι απογοητευμένοι. Και ο σκύλος που μας απασχόλησε με διάρκεια του αγώνα, τώρα μπαίνει ανόχλητος μέσα. Είναι από εδώ. Εδώ ο κύριος Τσάκη, παρέα το καημένο. Εδώ έλατε παιδιά, από εδώ, από εδώ θα πάμε μαζί. Εδώ. Από εδώ θα πάμε μαζί. Είχαμε σε κατάλληλο χρόνο μια είσοδο στο αγωνιστικό χώρο από τον κύριο εδώ, αυτόν. Ακολουθεί. Παιχνίδια θέλει το καημένο, εδώ. Thank you.